Ας ευχηθούμε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ας χαρούμε όλοι μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους την Ανάσταση του Κυρίου μας, την νίκη κατά του θανάτου. Και ας ευχηθούμε να έχουμε κι εμείς προσωπική μέθεξη αυτής της νίκης. Να μην φοβόμαστε τον θάνατο, να μην φοβόμαστε την οποιαδήποτε στέρηση υλικών πραγμάτων, δόξες, ακόμα και τη ζωή μας, προκειμένου να ευαρεστήσουμε στον Χριστό μας. Ακούσαμε προηγουμένως αυτόν τον αθνιότατο ιερομόναχο πως πρόδωσε τον Χριστό γιατί αγαπούσε τον Χριστό. Και πολλά τέτοια έχουμε και στην εποχή μας, δυστυχώς. Πολλοί δεν το έχουν τίποτε να αρνηθούν τον Χριστό και να υιοθετήσουν οτιδήποτε θα τους επιβάλλουν προκειμένου να μην πληρώσουν κάποια χρήματα, να μην ζημιωθούν υλικά. Αλλά αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν αγαπάμε αληθινά τον Χριστό. Ας παρακαλούμε λοιπόν τον Κύριο να μας δίνει φώτιση και δύναμη και σταθερότητα και πνεύμα ομολογίας. Στην εποχή όπου, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν κανείς κάνει το θέλημα του Θεού, αυτό είναι ομολογία. Όποιος τηρεί σήμερα τις εντολές του Θεού είναι ομολογητής. Και αυτή την ομολογία θα πρέπει να την έχουμε κάθε στιγμή σήμερα στη ζωή μας οι χριστιανοί. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.